μια εβδομάδα μετά δεν φεύγει ο κόμπος από το λαιμό, δεν μειώνεται η οργή. Αντίθετα, μεγαλώνει. Μεγαλώνει η οργή όσο αποκαλύπτεται το τι έκαναν και τι δεν έκαναν οι υπεύθυνοι κυβερνώντες τα τελευταία χρόνια για να αποφευθεί αυτή η τραγωδία. Μεγαλώνει όσο αποκαλύπτεται τα πόσα κέρδη έβγαλαν οι επενδυτές στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μεγαλώνει όσο προσπαθεί η κυβέρνηση να κρύψει κάτω από το χαλί τις ευθύνες της και να τα φορτώσει όλα στο ανθρώπινο λάθος. Τη στιγμή που και αυτοί, όπως και οι προηγούμενες, υπηρετούν με συνέπεια την ευρωενωσιακή πολιτική της απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων, του πακτολού χρηματοδότησης της εταιρείας και της δίθεν εξυγίανσης σε βάρος της ασφάλειας των επιβατών και των εργαζομένων. Κυβέρνηση και λοιπά παπαγαλάκια της φτάνουν να μιλάνε για ανθρωποθυσίες που οδηγούν σε αναγκαία έργα, προκαλώντας ακόμα περισσότερο τη δικαιολογημένη οργή και αγανάκτηση του κόσμου. Γι' αυτό είναι καθήκον και χρέος όλων μας προς αυτούς που δολοφονήθηκαν, προς τις οικογένειές τους που έμειναν πίσω, προς τα παιδιά μας και προς εμάς τους ίδιους, αυτή η οργή να γίνει δράση και αποφασιστικότητα για να συνεχιστεί το τεράστιο κύμα των κινητοποιήσεων των εργαζομένων και της νεολαίας που βλέπουμε αυτές τις ημέρες. Και αύριο, όπως και τις προηγούμενες μέρες, να πλημμυρίσουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, στη συγκέντρωση και την πανατική απεργία, για να μην ξεχαστεί το προδιαγεγραμμένο έγκλημα, για να τιμωρηθούν αυτοί που φταίνε για σύγχρονες, ασφαλείς, φτηνές μαζικές μεταφορές για το λαό. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ βρεθήκαμε και θα βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, γιατί είναι η καλύτερη έκφραση αλληλεγγύη στα θύματα πρώτα απ' όλα και γιατί πρέπει να απαντηθούν στο μυαλό και στη συνείδηση των εργαζομένων και της νεολαίας πρώτα απ' όλα τα πραγματικά γιατί αυτής της τραγωδίας. Κόντρα στις προσπάθειες της κυβέρνησης από τη μία, όσο και της βολικής κριτικής που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ από την άλλη, να μείνουν εκτός κάδρου οι εγκληματικοί πολιτικοί που βήμα-βήμα προώθησαν όλοι μαζί αυτή του τεμαχισμού, της απελευθέρωσης και της ιδιωτικοποίησης του σιδηρόδρομου με βάση κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας για αυτό το έγκλημα συγκεκριμένα, το προδιαγεγραμμένο αυτό έγκλημα, από το 2009 ξεκίνησε η διαδικασία απελευθέρωσης των συγκοινωνιών και το άνοιγμα της πορείας ιδιωτικοποίησής τους, που ξεκίνησαν από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, μετά της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ και ξανά μετά της Νέας Δημοκρατίας, και ενσωμάτωσαν κομμάτι-κομμάτι τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διέσπασαν τον ΟΣΕ σε κομμάτια, τον χώρισαν για να ανοίξουν τον δρόμο στην ιδιωτικοποίηση. Έδωσαν στους ιδιώτες το κομμάτι εκείνο από το οποίο μπορεί να βγάλει κέρδη, δηλαδή αυτό του μεταφορικού έργου. Κράτησαν τα άλλα για να ελέγχονται από το κράτος, στις υποδομές δηλαδή, που κοστίζουν για τον ιδιώτη, και φυσικά κράτησαν για το δημόσιο, δηλαδή για όλους εμάς φορολογούμενους, τα χρέη του. Και ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2016, έδωσε στην Ιταλική Πολυεθνική την Τρενοσέ 1,45 εκατομμυρίων ευρώ και την επιδοτούσε κάθε χρόνο με 50 εκατομμύρια, πράγμα που συνέχισε και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας μετά. Παράλληλα, προχώρησαν και σε μια σειρά μέτρα τα οποία δεν πρέπει να ξεχαστούν, που αφορούσαν την ελαστικοποίηση της εργασίας, τις 9 μέρες συνεχόμενες δουλειάς στον ΟΣΕ χωρίς ρεπό. Γι' αυτό βλέπουμε και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ μια σειρά από γελία ερωτήματα από προσανατολισμού που βάζει αυτές τις μέρες για το έγκλημα στα Τέμπη, που ξεκινάνε και τελειώνουν στο ποιος διόρισε τον σταθμάρχη, ουσιαστικά βάζοντας τη ζήτηση σε αυτό το πεδίο, αναγνωρίζοντας από άλλη πλευρά δηλαδή την αντίληψη περί ανθρώπινου λάθους. Μιλάμε για μια τεράστια κοροϊδία, γιατί είναι και τα δικά τους ακριβώς χέρια βαμμένα στο αίμα από το έγκλημα αυτό, έχει και τη δική τους υπογραφή και την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία το 19 να επεκτείνει για άλλα 10 χρόνια την ίδια σύμβαση, να συνεχίσει τις επιδοτήσεις των 50 εκατομμυρίων. 4 χρόνια τα ήξεραν, τους τα έλεγαν οι ίδιοι εργαζόμενοι, τους τα έλεγαν οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, και αυτοί αδιαφορούσαν. Όλα αυτά όμως, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα έμαθε ο κόσμος, τα καταλαβαίνει, γι' αυτό και είναι τόσο μεγάλη η οργή. Γι' αυτό δεν συγκινείται ο κόσμος ούτε από τα κροκοδίλια δάκρυά τους, ούτε από τις εκ των υστέρων συγγνώμες τους και την δίθεν αυτοκριτική από τους συνενόχους σε αυτό το έγκλημα. Όλοι μαζί, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, προσπαθούν να ξεπλύνουν αυτές τις μέρες την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δίθεν ζητάει το λόγο από την ελληνική κυβέρνηση ή ότι θα μας βοηθήσει τώρα να τον φτιάξουμε το σιδηρόδρομο. Λες και δεν είναι στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιείται, λες και η στρατηγική της απελευθέρωσης και των ιδιωτικοποιήσεων δεν έχει προκαλέσει πουθενά αλλού τραγωδίες. Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία τα δικά τους για το 2021 για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγιναν 1389 σοβαρά σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Από αυτά, τα 97 ήταν συγκρούσεις τρένων.
και είχαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 693 νεκρούς αυτά τα δυστυχήματα. Ειδικά σε αυτές εδώ τις περιοχές που είμαστε σήμερα, στα Σεπόλια, στον Κολονό, υπάρχει πολύ πλούσια τραγική πείρα με γείτονες νεκρούς, ακριβώς γιατί τόσο ο ΟΣΕ όσο και οι τρενοσέοι εταιρείες για τα κέρδη τους, για να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους, θεωρούν κόστος τα μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των κατοίκων των περιοχών αυτών. Χρόνια τώρα οι κάτοικοι με μπροστά το ΚΚΕ και τις δυνάμεις τους στην περιοχή διεκδικούν, έχουν εμποδίσει την υπέργεια διέλευση του τρένου, έχουν ανοίξει τον δρόμο στην υπογειοποίηση, κάνουν ό,τι μπορούν για να αποκαλυφθούν οι υπεύθυνοι για αυτά τα εγκλήματα που συμβαίνουν και στην περιοχή μας εδώ. Έχουμε πλέον, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι από τη μια μεριά είναι οι ζωές μας, τα δικαιώματά μας, και από την άλλη είναι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Ότι έτσι δουλεύει το σύστημα, όλα στο βωμό του κέρδους, έτσι δουλεύουν οι κυβερνήσεις του συστήματος, η μια μετά την άλλη, έτσι δουλεύουν τα κόμματά τους. Ότι απέναντι μας έχουμε ένα κράτος ταξικό, εχθρικό για τη λαϊκή πλειοψηφία, ένα κράτος το οποίο είναι επιλεκτικά ανίκανο να προστατέψει την ασφάλεια και τη ζωή των ανθρώπων, αλλά ικανότατο για να διευκολύνει να επιδοτεί επιχειρηματικούς ομίλους, να παρακολουθεί τον καθέναν από εμάς, να κάνει ταχύτατα ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, να καταστέλει διαδηλώσεις και μια σειρά άλλα. Είναι το ίδιο κράτος, είναι το ίδιο σύστημα που με τις κυβερνήσεις και τα κόμματα ξεζουμίζει τον εργαζόμενο, δημιουργεί, προκαλεί την ανεργία, την ανέχεια, ληστεύει το λαϊλατημένο εισόδημα, που θεωρεί κόστος την υγεία, την παιδεία, την αντισεισμική προστασία, όλα όσα δικαιούμαστε και μπορούμε να έχουμε με βάση την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Όλα αυτά για να βγάζουν παραπάνω κέρδη λίγοι και κλεκτοί. Αυτό είναι το κράτος των καπιταλιστών με τα κόμματά τους, τις κυβερνήσεις τους που έχουμε βιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι συνεπώς καθήκον και χρέος όλων μας αυτές τις στιγμές να δώσουμε στα παιδιά μας το παράδειγμα του αγώνα. Να δώσουμε στα παιδιά μας την αντίληψη ότι δεν είναι ανεκτά αυτά τα εγκλήματα του συστήματος. Στους έφηβους, στους νέους που μεγάλωσαν όλα τα τελευταία χρόνια μέσα στη μαυρίλα της καπιταλιστικής κρίσης, των μνημονίων, της πανδημίας, των περιορισμών, του πρόσφατου ιμπεριαλιστικού πολέμου. Σε αυτούς που σκέφτονται και μας λένε, δεν αλλάζουν ρε φίλε τα πράγματα. Τους λέμε καθαρά, δεν είναι η ώρα της σιωπής, είναι η ώρα της φωνής, η ώρα του αγώνα. Τους λέμε καθαρά ότι αν πολλοί το θελήσουν να αλλάξουν τα πράγματα, θα έρθει ανάποδα ντουνιάς που έλεγε και ο ποιητής. Τους λέμε καθαρά ότι δεν θα το βάλουμε κάτω μέχρι να κάνουμε αυτό το βάρβαρο σάπιο σύστημα ιστορία. Προειδοποιούμε τα αστικά κόμματα που θα προσπαθήσουν να εμφανιστούν ξανά ως οι σωτήρες του λαού. Μην τολμήσετε να μετατρέψετε την προεκλογική συζήτηση σε διαγωνισμό καταμέτρησης νεκρών μεταξύ σας. Το ποιος δολοφόνησε πιο πολλούς, στη Μάνδρα, στο Μάτι, στα Τέμπη. Είστε συνένοχοι για όλα αυτά τα εγκλήματα, η πολιτική σας ευθύνεται. Φίλες και φίλοι, συντρόφοι σας και σύντροφοι, η οργή που υπάρχει μπορεί κάτω από τη δράση και την παρέμβαση και του ΚΚΕ και της ΚΝΕ να κάνει χιλιάδες εργαζόμενους και νέους να συνειδητοποιήσουν ότι το κόστος να παραμένουν τα πράγματα όπως είναι, με τους λίγους να γίνονται πλουσιότεροι εις βάρος των πολλών, όλων εμάς δηλαδή, είναι απείρως μεγαλύτερο αυτό το κόστος από τις δυσκολίες που πραγματικά έχει ο αγώνας για την ανατροπή. Έχουν μαζευτεί πολλά και πραγματικά πρέπει να πάρει θέση ο καθένας και η κάθε μια, να σκεφτεί όσα βιώνει, να σκεφτεί ποιο είναι το πραγματικό του συμφέρον. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ στις ερχόμενες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, είναι το λιγότερο που μπορεί και πρέπει να γίνει σήμερα. Είναι ανάγκη αυτό να συνοδευτεί από συμμετοχή στον οργανωμένο αγώνα για να συγκρουστούμε με τη σαπίλα και τον παρασιτισμό του καπιταλισμού για τη ζωή που μας αξίζει. Δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού αύριο στα Προπήλαια στις 12.30. Δίνουμε συνέχεια στον αγώνα. Καλή δύναμη σε όλους.